Άλεξ, θέλω να μας πεις γενικώς για την απόφαση να έρθεις σε αμερικάνικο σχολείο παίρνοντας μια αθλητική υποτροφία και να ζήσεις κατά κάποιο τρόπο το αμερικάνικο όνειρο μπασκετικά και ακαδημαϊκά. Ναι. Η αλήθεια ήταν στην αρχή ήταν μια δύσκολη απόφαση, επειδή έπρεπε να αφήσω πίσω οικογένεια και φίλους και όλα αυτά, να έρθω εδώ μόνος μου, με μια οικογένεια που με πήρε να με βοηθήσει να αντακατασταθώ και όλα αυτά. Πιστεύω άξιζε, ήταν μια καλή απόφαση, επειδή η αλήθεια είναι ότι σαν εδώ στην Αμερική δεν υπάρχει. Δηλαδή, μπασκετικά είναι η κορυφή του κόσμου, υπάρχουν όλα τα ταλέντα, όλο το μέλλον του μπάσκετ είναι εδώ ουσιαστικά. Και μετά ακαδημαϊκά είναι επίσης πολύ καλά, έχει πολλές διεξόδους για δουλειές και τέτοια. Οπότε πιστεύω είναι ένα καλό βήμα να έρθεις εδώ. Η διαφορά από πλευράς οργάνωσης είναι χαώδης. Ναι, καμία σχέση απολύτως. Δηλαδή μέχρι και από τα γήπεδα, από τα ωράρια προπονήσεις, βοηθούς, φυσιοθεραπευτές. Μπαίνεις δηλαδή από πολύ μικρός, από μαθητική ηλικία, σε ένα αθλητικό τρόπο ζωής επαγγελματία. Ναι, θα έλεγα πως είναι αρκετά επαγγελματικό από μικρή ηλικία. Πιστεύω είναι πολύ καλό για μικρά παιδιά, το βλέπουν σαν μια δουλειά, ας πούμε, και το παίρνουν πάρα πολύ σοβαρά. Από εδώ και στο εξής, ποια είναι τα πλάνα σου? Τα πλάνα μου τώρα είναι να ξεκουράσω τη μέση μου, που είναι τραυματισμένη και με ενοχλεί αρκετά. Και μετά θα δούμε κολέγιο, λογικά θα πάω στο Charleston, που είναι εδώ 3 ώρες από εδώ, ένα ωραίο κολέγιο. Το κολέγιο του Midleton. Ναι, ακριβώς. Πάω εκεί να δούμε και ποτέ δεν ξέρεις.